Είχε πει χθε ο κ. Γιαννόπουλο: Το χαρακτηριστικό του καιρού και... από εδώ και πέρα είναι το Μελτέμι. <Ρι> <Ρι> το Μελτέμι. Αυτό. Ή αλλιώ οι ετησίε όπω ονόμαζαν οι αρχαίοι Έλληνε. Γιατί το Μελτέμι είναι μια λέξη η οποία έχει ή τουρκική ή και γαλλική προέλευση. <Ρι> Τώρα πώ μπορεί να είναι γαλλική προέλευση μπορεί να έχει σχέση. Γιατί ήταν mal άσχημο καιρό <Ρι> για του ταξιδιώτε. Uh, <Ρι'> <Ρι'> Ε, τώρα να πούμε, ναι, πραγματικά, αύριο θέλω να δείξετε από την Κία κάνα βίντεο, από, από... την από από Τζιά, τη τη βρείτε από την Τζιά, γιατί θα πούμε το μύθο των μελτεμιών από την... που έχει σχέση με την Τζιά. Α, βεβαίω. Λοιπόν, με να Καταγράφεται αμέσως. Ε, λοιπόν, άρα αυτό είναι το γνώσμα του κύρου. Σήμερα οι άνεμοι θα φτάνουν, οι βορειάδε θα φτάνουν τα έξι μποφόρ στο Αγίο και μάλιστα από το απόγευμα θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Ε, αυτό είναι. Τώρα ήλιο σε όλη τη χώρα, κάποια λίγα σύννεφα. Χθε έβγαλε κάποιε τοπικέ μπόρε, όπω λέγαμε στην Πελοπόνσο, σε κάποιε περιοχέ τη κεντρική θηρά. Σήμερα θα είναι πολύ λιγότερα, πάρα πολύ λίγε. Μια πιθανότητα δίνουμε στα κεντρικά και βόρεια ορεινά να βρέξει για λίγο. Στο Ιόνιο οι άνεμοι δεν ξεπερνούν τα 4 5 μποφόρ. Αυτή η διαφορά κάνει και τη διαφορά στι θερμοκρασίε που θα δούμε στον επόμενο χάρτη. Στον επόμενο χάρτη λοιπόν που έχουμε τι θερμοκρασίε, θα δείτε ότι οι θερμοκρασίε είναι ανεβασμένε κυρίω ε, στη Δυτική Ελλάδα. Εκεί θα φτάσει το θερμόμετρο του 37-38 τους βαθμού. Στα ανατολικά, ηπηρωτικά, ε, το θερμόμετρο μέχρι 36. Αν πάει 37, θα πάει στη Θεσσαλία. Επίση, η ζέστη είναι αρκετή στην Μακεδονία, στην κεντρική Μακεδονία. Ενώ προφανώ και κλάδο το θερμόμετρο στου 31 βαθμού, το βράδυ με το μελτεμάκι μπορεί να θέλει και. Όχι, και... θέλει, όχι μπορεί. έτσι. Όχι έτσι. μπορεί. Έτσι να πάμε να το δούμε. Λοιπόν, τέλος πάμε... πολύ. Α, αυξημένη είναι επίση η θερμοκρασία στη νότια Κρήτη, ακριβώ λόγω του βορειά που λειτουργεί ω καταβάτη άνεμο. Δηλαδή, η θερμοκρασία του Ηράκλειο στα βόρεια τμήματα, στο νομό Ηρακλείου, πάνω στην πόλη, σε σχέση με, το νότιο, με τα νότια τμήματα, είναι πολύ διαφορετική. Έχει 4-5 βαθμού διαφορά. 35 άρια ακόμα έχουμε στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Οδεκάνησα. Βλέπετε αρκετή ζέστη και στην Τουρκία. Τα χρώματα είναι ενδεικτικά των θερμοκρασιών. Έτσι, όσο πιο έντονο πορτοκαλί, τόσο πιο ψηλέ θερμοκρασίε. Ε, στην Αθήνα λοιπόν το θερμόμετρο σήμερα θα φτάσει τους 35-36 βαθμούς. Πού όμως θα είναι το 36 άρι. Δεν θα είναι στα ανατολικά του νομού που θα φυσάει ο βοριάς στον Βοϊκό, στα εξυποφόρ, δηλαδή σε Ραφίνα, στο Σκοινιά προφανώς. Η θερμοκρασία θα είναι πολύ χαμηλότερη από την θερμοκρασία που θα έχει η Ελευσίνα ή το κέντρο της Αθήνας. Εκεί θα είναι τα 35-36. Ο βοριάς κάνει τη διαφορά ήδη και στην Αττική, αλλά το αίσθημα του με τον αέρα είναι νομίζω και το 35-36 σχετικά υποφορτό. Γιατί θα έχει πολλέ μέρε αυτή τη θερμοκρασία. Α. Έτσι, να μην σα πω μέχρι το τέλο του μήνα, Αχα. αλλά στο κρατήσουμε το 35-36, μην περιμένει 32 μέχρι να τελειώσει ο μήνα. Στη Θεσσαλονίκη ε, η ζέστη εκεί δεν υπάρχει το μελτέμι. Αν βγάλει κάτι στα βόρεια ορεινά ή στα ορεινά του νομού, μικρή πιθανότητα. 33-34 βαθμού θερμοκρασία. Και πάμε σε επόμενε μέρε. Θα βρέξει. Στη Θεσσαλονίκη. Ε, όχι, όχι, στα ορει... ορεινά του νομού oh. δίνουμε μια πιθανότητα. Oh. Δεν νομίζω να βγάλει κάτι. Λοιπόν, οι επόμενε μέρε. Έχω ετοιμάσει άλλα ξέχασα να το πω πάνω. Αλήθεια, και ένα άλλο που λέει Temp Win. Δεν ξέρω αν το ανεβάσανα. Αλλά αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει, θα δείξουμε αυτό το γραφικό. Το γραφικό αυτό μα δείχνει τα επτάρια στο Αιγαίο. Τα επτάρια θα είναι Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Όποιο ταξιδέψει λοιπόν στο Αιγαίο θα έχετε επτά από φόρο. Δεν θα έχει οκτώ, δεν θα έχει απογορευτικά σε καμία περίπτωση. Θα έχει όμω ενισχυμένου ανέμου. Θα έλεγα περισσότερο Πέμπτη Παρασκευή και μάλιστα λίγο και, θα πάει λίγο προ τα ανατολικά την Πέμπτη Παρασκευή. Δηλαδή θα το καταλάβουμε πιο πολύ στην Αθήνα. Η, η θερμοκρασία θα παραμείνει η ίδια. Τώρα με εξαίρεση στη Δυτική Ελλάδα Κάνα βαθμό να το τσιμπήσουμε. Δηλαδή, νομίζω να πάμε στο 39, τώρα στο αγρίνιο το να πάει και 40 δεν είναι και κάτι φοβερό. Και νομίζω, οι νομίζω κανα... έχουν... Ναι, κάνα 39-40 εκεί το μπορεί το να το έχει στο αγρίνιο. Ε, έλεγα χθε για την Κόνιτσα. Ήθελα <coughs> 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 να πω και σήμερα, όχι για την Κόνιτσα, να πω για τη Φλόρεν σήμερα. Η Φλόρεν το πρωί είχε 14 βαθμού. Δηλαδή, ναι, στην Κόνιτσα να πάει 38 το μεσημέρι, αλλά το βράδυ θα έχει κάτω από 20 βαθμού. Δηλαδή, είναι πιο. Εγώ ακόμα προσπαθώ να γονέψω ότι στην θα έχει 38. Ναι. Ε, Ναι, είναι, ε, ναι αδύ, αλλά το βράδυ θα έχει 18. Έχει πάει με. Αύγουστο και έχει με, 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 μπουφανάκι. Ναι, ναι, το βράδυ έτσι θα είναι. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, άρα κρατάμε τον, ε, τον, καιρό με το Μελτέμι, με τους ετησίες ανέμους όλες τις μέρες μέχρι το Σάββατο και φτάνουν τώρα στην Κυριακή, γιατί κάποιοι θα είναι σε τριήμερα. Κυριακή και Δευτέρα θα κόψει το Μελτέμι, δεν θα βρέξει πουθενά, δεν υπάρχουν αγωνίες τέτοιες. Μάλιστα. Δηλαδή, άρα, ούτε ωραίο μήπως, Απλώ θα είναι λίγα και θερμοκρασία. Η Αθήνα oh. μπορεί να πάει 38 δηλαδή, yeah. αλλά δεν έχει τίποτα. Απλώ θα μα κακοφανεί γιατί θα είναι ωραία. 7 μέρε έχουμε το αεράκι από το Αιγαίο, ε, και εκεί η Δευτέρα θα κόψει. Άρα, να πούμε το θετικό, ε, ότι δεν θα έχουμε ε, προβλήματα στι θάλασσε. Ήθελα να τελειώσω λέγοντα ότι σήμερα, περιμένω να δω. Βέβαια, δείτε το και εσά αύριο, παρακαλώ. Θα, 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 το, θα το ψάξω να το στείλω. Σήμερα θα έχει και ήλιο και άνεμο και τι επόμενε μέρε. Yeah. Πρέπει η παραγωγή ενέργεια και τι δύο μέρε. Από ανανεώσιμε πηγέ να πάει πάρα πολύ ψηλά. Δεν θέλω να πω το νούμερο γιατί δεν τα ξέρω καλά. Εμεί πώ θα το ψάξουμε. Θα φάμε μετά. το σα πώς... στείλω. Κοιτάξτε. Στου η... ανεμιστήρε που λέτε. Όχι, όχι. Υπάρχει... Ο διαχειριστή του δικτύου δημοσιεύει κάθε ώρα που, από πού φτιάχτηκε η ενέργεια. Κάθε ώρα έχει μια ωραία εφαρμογή à, στο κινητό. Ένα application δηλαδή που αρέσει στο δίκτυο Πακλιμίτζο. Το ψάξα χθε και το βρήκα. Το είχα κατεβάσει στο κινητό μου. θα Το VDA. Που δι δι νομίζω είναι, αλλά τέλο πάντων. Οπότε έχει κάθε, κάθε ώρα ποιο έφτιαξε την ενέργεια. Αυτέ τι μέρε έχουμε και ήλιο και άνεμο στη χώρα. Πάμε για πορτάθλημα Ευρώπη. <laughs>